Κίνημα των Δήμων κατά των αυξημένων αντικειμενικών αξιών έχει χαρακτηριστεί η προσπάθεια για κούρεμα των τιμών ζώνης των ακινήτων, μιας και μέσα στο 2022 οι αντικειμενικές αυξήθηκαν, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και το 30%. Στο δρόμο προς τις κάλπες, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει σε πρώτη φάση, σε ορισμένους δήμους της χώρας, την αναπροσαρμογή και επαναξιολόγηση των αντικειμενικών αξιών, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει οχλήσεις σε εμάς και σαν Ένωση Ιδιοκτών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, αλλά και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων όσον αφορά το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών. Και η κυβέρνηση μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2022 υποσχέθηκε ότι θα επανεξεταστούν οι αντικειμενικές αξίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στοχευμένες αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες θα προκύψουν μετά από σχετικά αιτήματα των Δήμων της χώρας, αφού εντοπίστηκε ότι οι υπερβολικές αυξήσεις επέφεραν ένα ασήκωτο φορολογικό βάρος στους πολίτες, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την αγοραπολισία, όσο και με τη μεταβίβαση μεταξύ συγγενικών προσώπων. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση λάβει την απόφαση, θα υποφελήσει και την αγορά, καθώς θα αυξηθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον και επίσης θα υποφεληθεί το κράτος, καθώς θα εισπράξει περισσότερα έσοδα, καθότι θα δοθούν μεγάλα κίνητρα ως προς τις αγοραπολισίες ακινήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Κρήτη είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος μετά από τη συγκέντρωση πολλαπλών αιτημάτων για μείωση των αντικειμενικών αξιών, συνεργάστηκε με ορκωτό εκτιμητή, έτσι ώστε να φοροελαφρυνθούν σε πρώτη φάση περιοχές που δεν ανήκουν στις τουριστικές και ως επιτοπλίστων γίνονται μεταβιβάσεις ακινήτων. Πρόκειται για ένα μείζον θέμα που απασχολεί κυρίως ορεινές περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών. Να προσεχθεί σημαντικά η ενδόχωρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχουν οικισμοί που ουσιαστικά είναι ακατοίκητοι και που παρόλα τα αυτά έχουν την ίδια τιμή βάσης όπως έχουν και οι οικισμοί οι οποίοι έχουν κατοίκους. Παράδειγμα, ο Νοφαλιάς ή ο Φινοκαλιάς ή ο Σκοινιάς ή τα Ζένια ή η Αμυγδάλη, είναι τόσοι πολλοί οικισμοί του Δήμου, οι ορεινοί, οι οποίοι στο Πάνω Μεραμπέλο και οι ορεινοί, οι οποίοι, αν θέλετε, ουσιαστικά είναι ακατοίκητοι. Το να είναι το χειμώνα 2-3 οικογένειες και το καλοκαίρι 20 άτομα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι οικισμοί είναι εν ζωή. Έτσι, ζητήσαμε αυτοί όλοι οι οικισμοί να έχουν πολύ, πολύ χαμηλότερη τιμή, περίπου το 50% της τιμής των άλλων οικισμών, ούτως ώστε να είμαστε πολύ πιο δίκαιοι και μην πληρώνονται σαν να είναι κανονικοί οικισμοί που ζουν και υπάρχουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι.